Έπειτα από μια δύσκολη νύχτα με θαλασσοταραχή και θυελώδεις νότιους ανέμους, οι αγρότες της Ιεράπετρας που διατηρούν καλλιέργειες σε θερμοκήπιο στο παραλιακό μέτωπο αντικρίζουν τις καταστροφές με το πρώτο φως της ημέρας. Ανυπολόγιστη η ζημιά που υπέστη ο 68χρονος γεωπόνος, ο οποίος ειδοποιήθηκε στις 3 τα ξημερώματα ότι ο ανεμοστρόβιλος που ξεκίνησε με μορφή υδροστρόβιλο από τη θάλασσα πέρασε πάνω από τα θερμοκήπια του έκτασης 10 στρεμάτων στη θέση Καθαράδες Ιεράπετρας. Με ένα εκοφαντικότατο θόρυβο από την πλευρά της θάλασσας υδροστρόφιλος έσπασε τα αρμυρίκια που είναι μπροστά, το θερμοκήπιο, και τρελάθηκαν οι άνθρωποι από το θόρυβο που άκουσαν και ξύπνησαν και είδαν όλη αυτή την κατάσταση. Η ζημιά που υπέστη στα 7 από τα 10 στρέμματα του θερμοκηπίου του είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς έχουν καταστραφεί εντελώς οι πάγιες εγκαταστάσεις και οι καλλιέργειες ντομάτας, μήνι αγκουριού και πιπεριάς, οι οποίες ήταν στο μάξιμουμ της παραγωγής. Το απέναντι εδώ θερμοκήπιο, γύρω στα 400 τετραγωνικά, οροφή έχει σπάσει νάιλα και ξύλα και τα σίδερα. Εντάξει. Τα άλλα είναι ολοσχερώς καταστραμμένα. Με 3 στρέμματα εδώ ντομάτα. Αγκουράκι μικρό. Και αυτό είναι 3 στρέμματα ντολμάς. Ναι, πιπεριά. Πιπεριά. Τώρα, αν κάνετε μια πρώτη εκτίμηση, πού ανεβάζετε τη ζημιά, σε τι ποσό, πάγιες εγκαταστάσεις είναι... και παραγωγή. Η παραγωγή είναι τεράστια. Η παραγωγή είναι τουλάχιστο 100.000 ευρώ. Οι κατασκευές ήταν καλές, οι καλλιέργειες ήταν μέσα, αλλά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε μόνο τα υλικά, είναι και η φυτική παραγωγή. Οπότε σίγουρα ξεπερνάει τις 100.000. Στην ερώτηση αν περιμένει από την πολιτεία κάποια αποζημίωση, ο αγρότης ήταν κατηγορηματικός. Σε προηγούμενη ζημιά που είχε και ήταν και τεράστια πάλι τότε, ενώ πλήρωνα κανονικότατα, δεν αποζημιώθηκε γιατί είχα κι άλλο επάγγελμα. Μόλις 2 χρόνια πριν, ανεμοστρόβιλο σήκωσε στον αέρα τμήμα του ίδιου θερμοκηπίου με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή γεωπόνου που εργάζονταν σε πειραματικές καλλιέργειες. Ευτυχώς έτυχε να είναι έξω, οπότε δεν θρηνήσαμε για θύματα. Ο ανεμοστρόβιλος, αν και πέρασε δίπλα από τις εγκαταστάσεις γειτονικού ξενοδοχείου, δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές.